Συναγερμό σήμανε στη Νέα Αγία το μεσημέρι τη Πέμπτη, όταν η πυρκαγιά που αναζωπυρώθηκε στη Μαγνησία έφτασε στην αποθήκη πυρομαχικών τη πολεμική αεροπορία, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την 111 πτέρυγα μάχη. Αμέσως δόθηκε εντολή εκένωσης Κωμόπολης από το 112 και έσπευσαν στο λιμάνι της Νέας Αγχιάλου πλωτά του λιμενικού σώματος και δεκάδες ιδιωτικά σκάφη, απομακρύνοντας περισσότερους από 300 κατοίκους και τουρίστες. Παράλληλα, αρκετά πούλμαν πήραν κόσμο από τη Νέα Αγχιάλου και όλοι μεταφέρθηκαν στο εκθεσιακό κέντρο του Βόλου για να διοχετευτούν κατόπιν σε ξενοδοχεία. Οι εκρήξεις στην αποθήκη πυρομαχικών της πολεμικής αεροπορίας προκάλεσαν πανικό στους πολίτες, με την αστυνομία και τις τοπικές αρχές να δίνουν μάχη για να πείσουν όλους τους ανθρώπους να εκενώσουν. Την ίδια στιγμή, το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας έδωσε εντολή απομάκρυνση των F-16 από την 111 πτέρυγα μάχης για προληπτικούς λόγους και τα οποία μετακινήθηκαν προς άλλα στρατιωτικά αεροδρόμια. Λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα, η ελληνική αστυνομία έδωσε νέα εντολή άμεσης απομάκρυνσης όλων των κατοίκων, με κάθε τρόπο, λόγω της επικινδυνότητας των οστικών κυμάτων από τις χειρότατες εκρήξεις στην αποθήκη πυρομαχικών όπου βρίσκονται βαριά όπλα. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης, είτε επίγειες είτε εναέριες, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στην αποθήκη υπό τον φόβο των εκρήξεων.